Επίσης, θα ήθελα ακόμα να διευκρινίσω τα εξής σχετικά με τους συμπολίτες μας που βρίσκονται στο εξωτερικό και επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Όπως γνωρίζετε, ανάμεσα στα αυστηρά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού και προστασίας των πολιτών, είναι η διακοπή πτήσεων από χώρες στις οποίες υπάρχει σοβαρό επιδημιολογικό πρόβλημα, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Από αύριο Κυριακή, λοιπόν, στις 29 Μαρτίου, στις 3 το πρωί και ως τις 15 Απριλίου στις 3 το πρωί, διακόπτονται όλες οι πτήσεις από και προς την Ολλανδία. Για την ίδια περίοδο διακόπτονται και οι πτήσεις από τη Γερμανία που δεν έχουν προορισμό την Αθήνα. Εξαίρεση από τους παραπάνω περιορισμούς ισχύει για τις πτήσεις που αφορούν στην υποστήριξη των συστημάτων υγείας, πτήσεις που εγκρίνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεννόηση με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, πτήσεις για κρατικούς στρατιωτικούς λόγους, για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας και για τις εμπορικές πτήσεις. Θα ήθελα στο σημείο αυτό επίσης να αναφερθώ σε ένα άλλο ζήτημα που εκτιμώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γνωρίζω ότι πολλοί Έλληνες θα ήθελαν να επιστρέψουν, όμως πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι αυτό δεν είναι δυνατόν. Οι επιστροφές γίνονται μόνο για άτομα που έχουν πολύ ειδικούς λόγους και όχι για κάποιους που δίχως να έχουν ειδικό λόγο και δίχως να δίνουν τα στοιχεία, τα απαραίτητα στις αρχές, θέλουν ντε και καλά να επιστρέψουν και να κάνουν μάλιστα και φασαρία. Δεν κάνουμε γενικό επαναπατρισμό, γιατί αυτό θα ήταν ολέθριο για τη δημόσια υγεία της χώρας μας. Οι πτήσεις, θέλω να υπενθυμίσω, κλείνουν και έκλεισαν για λόγους δημόσιας υγείας. Δεν έχουν καταλάβει κάποιοι ότι όσο και αν φωνάζουν, αν δεν έχουν σοβαρό λόγο, θα πρέπει να μείνουν εκεί. Ιδίως εκείνοι που αρνούνται να συνεργαστούν και δεν απαντούν στα ερωτήματα που τους θέτει η πρεσβεία ή η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, συμπεριλαμβανομένου του ερωτήματος αν έχουν κάπου να μείνουν, και εκείνοι που αρνούνται να προσκομίσουν αποδεικτικά των λόγων που προβάλλουν, επικαλούμενοι δήθεν προσωπικά δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι η έμφασή μας είναι συγκεκριμένη και ειδικά στην Αγγλία, όπου 2.850 συμπατριώτες μας έχουν αιτηθεί επαναπατρισμό. Εκείνοι που πραγματικά θα επαναπατριστούν είναι αυτοί που έχουν ανάγκη και είναι κατηγοριοποιημένοι σε τρεις άξονες, σε τρεις κατηγορίες. Όσοι χρήζουν άμεσης υγειονομικής φροντίδας που δεν μπορεί να τους παρασχεθεί στον τόπο που βρίσκονται. Π.χ. έγκυες, άτομα με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Όσοι εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, απαιτείται να προσκομίσουν υγειονομικό έγγραφο ή έστω μία απόδειξη συνταγογράφησης. Δεύτερον, όσοι δεν έχουν πού να μείνουν λόγω απώλειας ή λήξης της μίσθωσής τους. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται είτε το notice of termination ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό. Τρίτον, όσοι είναι εγκλωβισμένοι από πτήσεις transit και σε αυτή την περίπτωση το μόνο που απαιτείται είναι το εισιτήριο της πρώτης πτήσης. Ήδη χθες το βράδυ φέραμε 30 συμπατριώτες μας με ειδική πτήση από το Heathrow με προβλήματα υγείας. Άνθρωποι που είχαν εγκλωβιστεί εκεί, είτε προερχόμενοι από νοσοκομεία της χώρας όπου είχαν τύχη θεραπείας ή άλλων επεμβάσεων σημαντικών για την υγεία τους. Τους θέλουμε όλους κοντά μας, αλλά πρέπει να γίνει απόλυτα αντιληπτό ότι η διαδικασία επαναπατρισμού δεν αφορά γενικό επαναπατρισμό, γιατί για άλλη μια φορά το τονίζω, θα ήταν ολέθριο για την πατρίδα μας.